11 λεπτά μετά από τις 11, Ράδιο Εψιλόν ακούτε, η Μαρκέλα Μικέλη είναι μαζί σας και αυτό το πρωινό, πρωινό Τετάρτης. Λοιπόν, Τετάρτη 17 Μαΐου, είπαμε 4 μέρες πριν από τις εκλογές, 4 μέρες πριν από την κάλπη της 21ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι βλέπετε κάποια κόμματα να προβάλλονται στις τηλεοράσεις, ακούτε ίσως όσοι έχετε χρόνο και τα δεκάλεπτα ή τις διακαναλικές διαφόρων κομμάτων. Τρομάξατε στην αρχή όταν ανακοινώθηκε ο αριθμός των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές αυτές και λέγατε τόσα πολλά κόμματα, τόσοι πολλοί υποψήφοι. Σήμερα παρουσιάζουμε αρκετά κόμματα και υποψηφίους σε αυτή την εκπομπή. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Στέργιο Τζίντζιο. Είναι υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Να μην χάνουμε χρόνο να μας εξηγήσετε για ακόμη μια φορά γιατί πολιτικός φορέας και όχι κόμμα, αλλά να μας πείτε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε ο πολιτικός σας φορέας να δώσει το παρόν και σε αυτές τις εκλογές. Καλημέρα κυρία Μικέλη, καλημέρα σε όλους τους ωραίους πολίτες. Αδιαφυσβήτητα, υποχρέωση, καθήκον κάθε πολίτη είναι να μετέχει τις ίδιες της πολιτικής, γιατί χωρίς ενεργό πολίτη δεν υπάρχει πολιτεία. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα δεν είναι πολιτεία, είναι ένας κομματικός μηχανισμός ο οποίος έχει οριστεί από συγκεκριμένους ανθρώπους, παραγωνίζοντας τον πολίτη, καλώντας τον μόνο κάθε 4 χρόνια, μην δίνοντάς του τη δυνατότητα να πολιτευτεί ο ίδιος. Τι εννοείτε με αυτό? Ψήσει ο ίδιος. Εννοώ ότι οι υποψήφοι βουλευτές του κάθε κόμματος ορίζονται από τον ίδιο τον κομματικό αρχηγό. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Υπάρχουν διαδικασίες στα κόμματα. Νομίζω ότι είναι ελεύθερος όποιος θέλει να δηλώσει την επιθυμία του να είναι υποψήφιος. Και η επιλογή γίνεται από τον ίδιο τον κομματικό αρχηγό. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει από τον αρχηγό, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομάδες, μπορεί να υπάρχει κεντρική επιτροπή. Τέλος πάντων, γιατί επισέρχεστε στη λειτουργία των άλλων κομμάτων? Μιλήστε μας για εσάς. Για εμάς μιλάω γιατί αυτό που χαρακτηρίζω είναι αυτό το οποίο ζούμε. Η Ελλήνων Συνέλευση μετέχει ξανά, είναι η τρίτη φορά που μετέχει σε εκλογική αναμέτρηση μαζί με τις ευρωεκλογές την περασμένη φορά το 19, γιατί θεωρεί ότι αν δεν μετέχει ο ίδιος ο πολίτης της πολιτικής, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτεία. Η Ελλήνων Συνέλευση, εφόσον έχει καταδικάσει την κομματοκρατία, η οποία μέσω μιας φαινομενικής δημοκρατίας διοικεί τη χώρα, κάλεσε και την προηγούμενη φορά, καλεί και αυτή τη φορά τον πολίτη να γνωρίσει πώς ακριβώς διοικεί την πολιτεία του. Και τι θέλω να πω. Και να μετέχει φυσικά, εκτός της ψηφοφορίας, να μετέχει της καταμέτρησης των ψήφων. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι ότι δεν μετράει κανένας θεσμός όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα με το οποίο γίνεται κυβέρνηση. Μετράει μόνο μια ιδιωτική εταιρεία, η Singular Logic. Και αυτό το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές, όταν ο Έλληνας πολίτης ψήφισε στις 7 του μήνα, στις 8 του μήνα το πρωί διορίστηκε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς τα πρωτοδικεία να έχουν βγάλει βουλευτές. Την μεθεπόμενη μέρα, 9 του μήνα, διορίστηκε το σύνολο της κυβέρνησης, Υπουργή, Υφυπουργή, Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, πάλι χωρίς να υπάρχουν βουλευτές. Η Ανωτάτη Φορευτική Επιτροπή έβγαλε αποτέλεσμα στις 15 του μήνα και τα πρωτοδικεία ανακήρυξαν βουλευτές στις 16. Στο μεταξύ όμως η κυβέρνηση ήδη έχει βγάλει νόμο. Άρα θα πρέπει να αντιληφθεί ο πολίτης ότι ουσιαστικά είτε πάει να ψηφίσει είτε δεν πάει να ψηφίσει, η εκάστοτε κυβέρνηση θα διοριστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι που σας ακούνε τώρα θα λένε κάποιοι, και γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, εσείς αυτό θέλετε, να μην πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Ίσα-ίσα. Εμείς θέλουμε να πάει να ψηφίσει γιατί η αποχή τους μεγαλώνει. Όσο λιγότεροι πάνε και ψηφίσουν, τόσο μεγαλώνουν τα ποσοστά τα δικά τους. Γιατί όσο λιγότεροι είναι οι ψήφοι, με τους λιγότερους ψήφους που θα εισπράξει το κάθε κόμμα, μεγαλώνει το ποσοστό. Αν ψηφίσουν 50, το 10 στο 50 είναι μεγαλύτερο από το 10 στο 100. Άρα θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Εμείς τους καλούμε όχι μόνο να ψηφίσουν,
να μετέχουν ως εκλογικοί αντιπρόσωποι και ως επόπτες και να εποπτεύσουμε της διαδικασίας. Η δάλωση πολιτεία θα είναι συνεχώς έρμη. Καλά τώρα εσείς μου λέτε για εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες τη στιγμή που όσοι έχουν εκλειθεί να πάνε για φορευτική επιτροπή ψάχνουν να βρουν τρόπους να το αποφύγουν. Δεν έχει σημασία τι κάνουν αυτοί που έχουν πάει για φορευτική επιτροπή. Θα σας έχουν ρωτήσει και εσάς κάποιοι που τους έχουν καλέσει για φορευτική επιτροπή πώς θα γίνει να μην πάω. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να υπενθυμίζουμε στον πολίτη ότι θα πρέπει να είναι ενεργός. Τώρα, εάν θέλουμε να συντηρήσουμε ο εκάστοτε μηχανισμός, αν θέλει να συντηρήσει την αποχή και την αδιαφορία, αυτό είναι ένα πρόβλημα του εκάστοτε μηχανισμού. Δεν είναι της Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι σταθερή σε αυτά που λέει. Έχει καταθέσει προγραμματικές δηλώσεις στον Άριο Πάγο που κανένας κομματικός μηχανισμός δεν το έχει πράξει. Είναι ένα φυλάδι το οποίο τυπώνουν σε κάθε προεκλογική αναμέτρηση που δεν έχει καμία βαρύτητα νομική, δεν έχει καμία δέσμευση και δεν έχει και κεφάλαια υλοποίησης. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι σταθερή. Ο Αρτέμις Όρας έχει αθωωθεί για όλες τις κατηγορίες, δεν το μάθει από κανένα κανάλι, είναι ελεύθερος εδώ και 3 χρόνια, δεν το βγάζει κανένα μέσο, εδώ ούτε τη διακαναλική του έχουν παίξει, την συνέντευξη προέδρου δεν έχουν παίξει ακόμη που την έχει κάνει εδώ και 2 μέρες, και καθόμαστε και συζητάμε για ποιον λόγο κατεβαίνει η Ελλήνων Συνέλευση στις εκλογές. Κατεβαίνει γιατί θα πρέπει να αντιληφθεί ο πολίτης ότι η πολιτεία είναι δικιά του. Έχει πολύ μεγάλο πλούτο βάσει των απολογισμών του κράτους. Ο απολογισμός του 22 λέει 1,315 τρισεκατομμύρια έσοδα με βάση το Υπουργείο Οικονομικών και ο Έλληνας πολίτης πεθαίνει. Έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που δεν την ελέγχει κανένα. Ταυτόχρονα θα έχει και έξοδα, φαντάζομαι, γι' αυτό. Ναι. Δεν θα είναι μόνο τα έσοδα. Ο απολογισμός είναι ισοσκελισμένος. Εγώ ρωτώ, μια χώρα με 195 δισεκατομμύρια, όπως μας λένε ΑΕΠ, πώς είναι δυνατόν να έχει 1,33 έσοδα. Και πώς είναι ένα δυνατόν στον προϋπολογισμό του 23 να προϋπολογίζει 800 δισεκατομμύρια έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 700 δις. Ούτε η Γερμανία έχει τέτοιο προϋπολογισμό. Αν τον δείτε είναι περίπου στα 400 δισεκατομμύρια. Άρα πλούτος υπάρχει, απλά δεν υπάρχει για τον Έλληνα πολίτη. Υπάρχει για ημετέρους, για κατασκευαστικές εταιρείες, υπάρχει για παρόχους ενέργειας που ο μόνος που παράγει ενέργεια είναι ο Έλληνας πολίτης μέσω της ΔΕΗ, που είναι κρατική εταιρεία και την έχουν κομματιάσει και την πουλάνε. Και θα πρέπει... Άρα συμφωνείτε με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσει και να γίνει κρατική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος συμφώνησε να μεταφερθούν γεωστρατηγικές επενδύσεις στο υπερταμείο και να αφήσουν αυτά που λένε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτός που υπέγραψε να παίρνουν τα funds, τα δάνεια, με 3 και 4% είναι αυτοί και να πληστηριάζονται πρώτες κατοικίες και να αφήσουν αυτά τα δικαιοσύνη παντού. Ο κόσμος δεν ξεχνάει. Είναι αυτοί που δίρανε τον κόσμο όταν διαδήλωσαν για τη Μακεδονία, τους ρίξαν χημικά. Είναι αυτοί οι οποίοι περάσανε στο υπερταμείο και τη ΔΕΗ και τα τρένα και τα λιμάνια και όλες τις επενδύσεις στις γεωστρατηγικές σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και δεν μπορεί να μας μιλάνε αυτοί για επανακρατικοποίηση όταν οι ίδιοι προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση. Άρα, όλοι μαζί, όσοι είναι μέσα στη Βουλή σήμερα, συμφωνούν στο να εξαπατηθεί ο Έλληνας πολίτης στις εκλογές, να υπάρχει διορισμένη κυβέρνηση. Γιατί έτσι βολεύονται όλοι με έναν αλγόριθμο της Singular Logic, ο οποίος σε κάθε 100 ψήφους έχουν συμφωνήσει να δίνει 3 εδώ, 5 εκεί, 40 εκεί και 20 παραπέρα. Η Ελλήνων Συνέλευση, να θυμάται ο Έλληνας πολίτης ότι την επόμενη μέρα επιφυλάσσει μια τεράστια απόδοση δικαίου σε όλους τους υπεύθυνους, σε όλους τους υπεύθυνους, να θυμάται ότι από την επόμενη μέρα το ελληνικό δημόσιο, όπως εγγυήθηκε για τις τράπεζες 586 δισεκατομμύρια και τα λεφτά δεν μπήκανε ποτέ στην αγορά, τους δώσαμε δηλαδή 586 δισεκατομμύρια, δεν τα δώσανε πίσω ποτέ, δεν τις κρατικοποιήσαμε. Τους επιτρέπουν όλοι μαζί, αυτές που έπρεπε να είναι κρατικές σήμερα οι τράπεζες, τους επιτρέπουν να υφαρπάζουν τα σπίτια έχοντας δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες, τα funds, γιατί όλα τα funds είναι θυγατρικές των τραπεζών. Εγγυάται τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή σταματάει ο Έλληνας πολίτης, ο κάθε ένας από μόνος του, να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές, γιατί αυτά τα ταμεία είναι κέντρα δανεισμού της εκάστοτε κυβέρνησης, όπως αποδείχθηκε και προχθές με ένα τεράστιο σκάνδαλο που βγήκε στη φόρα για 44 δισεκατομμύρια δανεισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τα ασφαλιστικά ταμεία.
εγγυάται για την απόδοση του ΦΠΑ μέχρι να κάνουμε ταμείο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά το αύριο, η πολιτεία του αύριο, η Ελλήνων πολιτεία, εγγυάται την ασφάλεια του πολίτη σε όλα τα επίπεδα και πεδία του βίου του. Αυτό να το βάλουν όλοι καλά στο μυαλό τους, να βάλουν την νόησή τους, να αντιληφθούν για ποιον λόγο δεν προμοτάρεται η Ελλήνων Συνέλευσης, παρά μόνο καταναγκαστικά, γιατί έχει φημωθεί και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ ο Αρτέμις Σόρας. Έχουμε το μεγαλύτερο πολιτικό μητρό, είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός ο οποίος... Τι εννοείται πολιτικό μητρό? Έχει φυλακιστεί για πολιτικές πεπιθήσεις. Όταν έχει αθωωωθεί σε όλες τις κατηγορίες και έχει κάνει φυλακή... Αυτό θα πει πολιτικό μητρό? Πώς? Πολιτικό μητρό που είπατε, εξηγήστε μου, δεν το καταλαβαίνω τι θα πει. Είναι αυτό το οποίο προσπάθησαν να κάνουν και με τον Κασιδιάρη. Να πάρει δηλαδή διαφήμιση μέσω μιας φυλάκισης. Ο Αρτέμις Σόρας διώχθηκε από το κομματικό καθεστώς για τις πολιτικές του πεπιθήσεις, για την ιδρυτική του διακήρυξη και για την μεταρρύθμιση που πρότεινε να γίνει στην Ελλάδα για να φύγει η κομματοκρατία. Γιατί η κομματοκρατία συντηρεί μια διαχείριση χρέους. Είναι ο μόνος ο οποίος μίλησε για υπαρκτό πλούτο, ο οποίος υφίσταται ακόμα και στους προϋπολογισμούς, όχι μόνο αυτά για τα οποία έχει δικαιωθεί ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Έχει δικαιωθεί ο Αρτέμις Σόρας για όλα αυτά. Και για τα 600 δις και για τις μετοχές της Ανατολής και για τα πάντα. Άρα θα πρέπει ο πολίτης να αντιληφθεί πότε του είπαν αλήθεια τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν του είπαν αλήθεια... Λοιπόν, την ώρα που μιλούσε ο κύριος Στέργιος Τζίνζος έπεσε η γραμμή. Να του δώσουμε χρόνο τουλάχιστον να ολοκληρώσει την σκέψη του και να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε Τζίνζο, έπεσε η γραμμή. Θεώρησα πρεπές να κλείσετε έτσι απότομα. Λοιπόν, να συνοψίστε, να ολοκληρώσετε σε ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να θυμηθεί ο Έλληνας πολίτης πότε του είπαν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης την αλήθεια για οποιαδήποτε είδηση δεν ήταν πληρωμένη. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληρώθηκαν και ήταν ο μοναδικός ο οποίος αποζημιώθηκε εις το ακέραιο και μάλιστα με πολλαπλά έσοδα κατά τη διάρκεια του εγκλισμού. Εμείς όλοι κοντέψαμε να κλείσουμε τα μαγαζιά μας και αυτοί σημείωσαν τεράστια κέρδη. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οτιδήποτε έχει ακουστεί για την Ελλήνων Συνέλευση του Αρτέμις Σόρα είναι ένα τεράστιο ψέμα. Και να αποφασίσει να ψηφίσει Ελλήνων Συνέλευσης, να το θυμηθεί και να μην ξεχάσει τι άδικο του έχει συμβεί στη ζωή του, όχι μόνο τα τελευταία 12 χρόνια, αλλά τα τελευταία 100. Η Ελλάδα πάει μόνο πίσω και ποτέ μπροστά. Ανταλλάσσεται ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή, γίνεται αντικατάσταση πληθυσμού, διώξαν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό και δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν από εκεί που είναι. Και σήμερα εδώ επίλυδες παίρνουν ηθαγένεια και μοιράζονται ψήφο και περιουσία. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ και καλεί όλους τους πολίτες όχι μόνο να ψηφίσουν, αλλά και να ενεργήσουν, να εποπτεύσουν και να ελέγξουν τη διαδικασία. Δηλώστε εκλογική αντιπρόσωπη με την Ελλήνων Συνέλευση. Το τηλέφωνο μου είναι το 6977-609-39, 6977-609-39, γιατί θα πρέπει επιτέλους να πάρει ο πολίτης την πολιτεία στα χέρια του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Στέργιος Τζίνζος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση.